Για ακόμη μία χρονιά, ο Δήμος Σερών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Σερών, υλοποιούν το πρόγραμμα Κοινωνικό Φροντιστήριο Υποστηρικτική Διδασκαλία. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει μία βοήθεια, δίνοντας λύσεις σε οικογένειες του Δήμου των Σερών, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Απευθύνεται πιο συγκεκριμένα σε μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου, στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα σε φροντιστήρια της πόλης. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο 124 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερών. Αυτό μπορεί να γίνει από την Παρασκευή 25 Οκτώβου έως και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Σερών, πάντα σε αγαστή συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης. Από μέχρι την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά ενδιαφερόμενοι στο γραφείο 124 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας που στεγάζεται μέσα στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Τα δικαιολογητικά είναι ε1, ε9, πιστοποιητικό και παν υπάρχει. Οπωσδήποτε υπεύθυνη δήλωση που τους δίνει η υπηρεσία να συμπληρώσουν ότι δεν φοιτούν ήδη σε κάποιο φροντιστήριο του νομού μας. Και εν συνεχεία γίνεται επεξεργασία από την Επίτροπη και αποστέλλονται στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων. Ήδη έχουμε δύο αιτήσεις, οι οποίες δεν είχαν ικανοποιηθεί πέρυσι, οι οποίες έχουν επαναβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους και περιμένουμε φυσικά και καινούργιες. Όπως είπα, θα πρέπει τα παιδιά τα οποία αιτούνται για το κοινωνικό φροντιστήριο να είναι παιδιά πρώτης και δευτέρας λυκείου. Και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλα τα μέλη και τον πρόεδρο, τον κύριο Μανουηλίδη, του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων, γιατί χάρη σε αυτούς φυσικά, επειδή δέχονται μέσα στα φροντιστήριά τους να εντάξουν και παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν στις οικογένειές τους προβλήματα, είτε οικονομικά είτε υγείας, να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χάρη και στη δική τους συνεργασία μπορεί και προχωράει αυτός ο θεσμός. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες όπου το πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού τους προκύπτει από το οικείο εκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΗ. Δεν υπολογίζονται δηλαδή τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Δεν υπάρχει όριο αιτήσεων που θα γίνουν δεκτές, καθώς όσα παιδιά δικαιούνται θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Δεν υπάρχει όριο, γιατί και πέρυσι, όπως σας είπα, υπήρχαν παιδιά που εξυπηρετήθηκαν και σε άλλες δομές φροντιστηριακές, δηλαδή σε σχολές μπαλέτου, χορού. Συνολικά, δηλαδή, στα 3 χρόνια έχουν εξυπηρετηθεί 75 παιδιά, τα οποία είναι όχι μόνο σε φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση, αλλά και είναι και σε οδεία, σε σχολές μπαλέτου, χορού, είναι και παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία ανήκαν σε οικογένειες ανθρώπων που είναι δικαιούχοι και αντιμετώπιζαν και άλλα σοβαρά προβλήματα. Και όμως οι ιδιοκτήτες δέχτηκαν μέσα στο δικό τους χώρο, γιατί ξέρετε, σε έναν χώρο ο οποίος είναι ήδη έτοιμος, με θέρμανση, με εξειδικευμένο προσωπικό, με μια έτοιμη ομάδα, δεν είναι εύκολο και εσύ να εντάξεις εντελώς δωρεάν νέα ομάδα. Και όμως δέχτηκαν ακόμα και στο μέσο της χρονιάς να εντάξουν και μέσα σε μαθήματα φροντιστηριακά, αλλά και σε σχολές, όπως σας είπα, χορού, παιδιά, και τα οποία κατάφεραν να συνεχίσουν. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα. Επίσης, μετά την τελική αξιολόγηση, οι μαθητές που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν προσωπικά και τηλεφωνικά από την αρμόδια υπηρεσία. Τα ονοματεπώνυμα των μαθητών δεν δημοσιοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Και όχι, αποστέλλονται στην Επιτροπή, όπου είναι σφραγισμένο το όνομα, φαίνεται μόνο τα 3 τελευταία ψηφία της αστυνομικής δευτερότητας του γονέα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί κάνουν την επεξεργασία, μετά τα στέλνουν στον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων και πάλι, όπως σας είπα, δεν κοινοποιείται αυτό πουθενά. Πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις που και το ίδιο το παιδί δεν το ξέρει. Το στέλνει η μητέρα δηλαδή στο φροντιστήριο και δεν το γνωρίζει το παιδί ότι έχει πάει μέσα από το θεσμό του κοινωνικού φροντιστηρίου. Ναι, για να μην νιώθουν άβολα, άσχημα. Βεβαίως. Είναι και προστασία προσωπικών δεδομένων, όλα όσα ορίζει ο νόμος, αλλά όπως είπατε και από ψυχολογική σκοπιά, είναι ένα σημείο λεπτό που όλοι προσέχουμε. Οπότε, μέχρι 5 Σεπτεμβρίου και μετά η αξιολόγηση, πότε θα γίνει και πότε θα βγουν τα ονόματα? Νωρίς, μέχρι 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις και μέχρι τις 10 πρέπει να τελειώσει και η αξιολόγηση, γιατί όπως ξέρετε και τα φροντιστήρια τώρα διοργανώνουν το πρόγραμμά τους, τα τμήματά τους. Γι' αυτό θέλουμε νωρίς, κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Εμμανουηλίδη, πρέπει νωρίς να γίνει αυτή η διαδικασία για να μπορούν και τα φροντιστήρια να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να δουν το κάθε παιδί σε ποιο τμήμα, προώρο. Υπάρχουν και τμήματα, ξέρετε, που είναι ταχύριθμα, θα μπορεί να ενταχθεί.
Το φροντιστήριο θα το επιλέξετε εσείς ή το κάθε φροντιστηριούχος ο ιδιοκτήτης λέει ότι εγώ μπορώ να δεχτώ 2, 3, 5 παιδιά. Όχι, αυτό το αποφασίζει ο σύλλογος και αυτό είναι το σωστό. Οι ιδιοκτήτες επιλέγουν και κάνουν μεταξύ τους. Ναι, λέω ότι κάποιο παιδί μπορεί να μένει στη Βενιζέλο και να έχετε ένα κομφό φροντιστήριο, αλλά εσείς να του πείτε να ανέβει μέχρι το κέντρο, ας πούμε. Όχι, αυτά γίνονται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστήριων, γιατί και εγώ εργάζομαι χρόνια στον ιδιωτικό τομέα στα φροντιστήρια και εγώ έτυχε προσωπικά να αναλάβω παιδιά που ήρθανε. Γίνεται κατόπιν συμφωνίας του ιδιοκτήτη, λέμε ότι μένει κοντά, επικοινωνούμε με τα τρία φροντιστήρια που είναι εκεί γύρω, αν υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον και από τον φροντιστή και από το παιδί να παρακολουθήσει εκεί. Και όπως σας είπα, πάντοτε είμαστε ευχαριστημένοι, υπάρχει θετική ανταπόκριση. Και αυτό είναι ένα κεκτημένο της κοινωνίας, η ενσυναίσθηση και ευαισθησία. Και μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε είναι δύσκολα τα χρόνια και για τους ιδιώτες, μπράβο τους, που επιμένουν να στηρίζουν αυτό το θεσμό.